Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στο θέμα μας τώρα, στους Φιλίππους, Μάκη, πλάνα Φίλιππη να βάλουμε, για να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε απάντηση από ό,τι φαίνεται, κύριε Παπαδόπουλε, στην επιστολή του Μητροπολίτη Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου, και τη διαβάσαμε μάλιστα προλίγου από το χρονόμετρο. Για δώστε μας τώρα λίγο εσείς, τι προβλέπετε, τι βλέπετε να γίνεται. Όπως γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή έβαλα το συγκεκριμένο θέμα στην δημόσια συζήτηση, γιατί το θεώρησα και το θεωρώ πολύ μα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρέμβαση του σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας, του κ. Στέφανου, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ενόχληση στην Εκκλησία, στους φορείς και στους δημότες, για τον αποκλεισμό μας από τις πολιτιστικές διαδρομές του Υπουργείου Πολιτισμού. Γνωρίζω μάλιστα και προσωπικά τη μεγάλη ενόχληση του σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας για τον αποκλεισμό των Φιλίππων, γιατί είχα μιλήσει μαζί του όταν προέκυψε το πρόβλημα αρχές Μαΐου για να πάρω τη γνώμη του. Ένας λόγος μάλιστα που είχα ζητήσει από τον Δήμαρχο να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν επειδή γνώριζα ότι ο Μητροπολίτης μας θα ήθελε να υπάρξει μια συλλογική αντίδραση στην εξέλιξη αυτή. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, ο κ. Μουριάδης έχει άλλες έγνοιες και δεν ήθελε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Είναι γνωστό πλέον ότι ο κ. Μουριάδης ότι ασχολείται μόνο με ό,τι του αρέσει. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Παπαδόπουλε, τώρα και με την σχετική απάντηση από πλευράς της Υπουργού, πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις και για τα μνημεία ή πιστεύετε ότι τέλος δεν θα έχουμε... Το αφήνει ανοιχτό για το επόμενο ΕΣΠΑ, κύριε Παπαδόπουλε ή κυρία Μανδόνη. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, όσες δικαιολογίες όμως και να δώσουν ο Δήμαρχος Καβάλας και τώρα και η Υπουργός Πολιτισμού, το αρνητικό γεγονός που προκλήθηκε είναι ένα. Η Φίλιππη και η Καβάλα είναι έξω από τα δίκτυα πολιτιστικών διαδρομών για τα βήματα του Αποστόλου Παύλου και την αρχαία Εγνατία Οδό. Η Καβάλα έχασε ακόμη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή είναι η αλήθεια. Και μου κάνει εντύπωση που ο Υπουργός Πολιτισμού είπε σήμερα τη μισή αλήθεια και την άλλη μισή την έκρυψε. Γιατί ο Υπουργός Πολιτισμού, η Υπουργός μάλλον Πολιτισμού, δεν μίλησε για το 1 εκατομμύριο ευρώ που θα δοθεί σε ψηφιακές εφαρμογές που θα προβάλλουν τουριστικά τα μνημεία. Και ο Δήμαρχος Καβάλας και ο Υπουργός Πολιτισμού εστιάζουν στα έργα και τις όρεμες μελέτες, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Για μένα κυρίως είναι η δικτύωση, η κοινή προβολή, η κοινή διαφήμιση που θα γίνεται και θα δίνει ωφέλη σε όσα μνημεία συμμετέχουν στις διαδρομές αυτές. Αντίθετα, όσα μνημεία δεν θα συμμετέχουν, θα είναι σαν να μην υπάρχουν. Και να σας το εξηγήσω με παραδείγματα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Ο επισκέπτης που θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για τα βήματα του Αποστόλου Παύλου θα φτάσει μέχρι την Αμφίπολη και δεν θα επισκεφτεί τους Φιλίππους, δεν θα μάθει για την άφηξη του Αποστόλου Παύλου στη Νεάπολη και στους Φιλίππους, ούτε όμως και για τη Λυδία, τη Φιλιππισία και το Βαπτιστήρι. Και θα φέρω ακόμα ένα παράδειγμα και θα σας πω ότι ο επισκέπτης που θα ακολουθήσει τη δεύτερη διαδρομή της πολιτιστικής Εγνατίας θα πάει μέχρι την Κομωτινή, αλλά δεν θα σταματήσει να γνωρίσει το σωζόμενο τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού που βρίσκεται σχεδόν μέσα στην πόλη μας, της Καβάλας, και φτάνει μέχρι το Σταυρό Μιγδαλεώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά είναι τα γεγονότα. Μάλιστα. Εσείς δεν είστε δηλαδή ικανοποιημένος ούτε με την απάντηση της κυρίας Μενδώνη, η οποία θέτει όμως πολύ σωστά και την άποψη και να κατανοήσουν όλοι ότι για να υπάρχουν τέτοια δεδομένα πρέπει να υπάρχουν και έτοιμες μελέτες, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν είναι δηλαδή μπήκαμε, φύγαμε, πήραμε τα χρήματα και αντεγιά. Πρέπει να υπάρχει μια προεργασία, να υπάρχουν μελέτες. Σε αυτό βέβαια υπάρχει ένα δίκιο και έτσι είναι. Αυτό ισχύει για όλα τα έργα. Αλλά σας είπα ότι έχει αποκριθεί το ότι χρηματοδοτείται με 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη αυτού των μνημείων που απουσιάζει από μέσα, απουσιάζουν οι Φίλιπποι. Θα έλεγα με λίγα λόγια ότι βγαίνουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και είναι ότι τα αποτελέσματα του κακού σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού και της αδιαφορίας, θα έλεγα, του κυρίου Μωριάδη να προσελκύσει επισκέπτες και νέα έσοδα.
Δεν μπορούν. Καλά, εντάξει, για το Υπουργείο Προτάσεις περιμένει όμως, κύριε Παπαδόπουλε. Άμα δεν βοηθήσουν και οι Δήμοι, τι να σου κάνουν το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει να διαχειριστεί ολόκληρη τη χώρα. Θα κοιτάτε τι γίνεται με την Καβάλα μόνο. Άμα δεν κινηθούν, αυτοί πρέπει να κινηθούν. Μα είχε και συνάντηση, κυρία Μενδώνη, με τον πρόεδρο της Δημοφέλεια. Εντάξει, από την άλλη, βέβαια. Ναι, με τον πρόεδρο της Δημοφέλεια τι συζήτησε, τι τόνισε ο κύριος Αγγελίδης. Για την προώθηση και αυτά δεν τα συζήτησε. Από δεν την άλλη, θα πρέπει και το Υπουργείο, όπως φυσικά το γνωρίζει. Δεν γίνεται να μην το γνωρίζει ότι είναι. Βρε, άνθρωπε, μόνο το γνωρίζω. Αλλά είσαι τώρα υπουργό. Και ξεκινάει όλο αυτό το θέμα και σου έρχονται 15 φάκελοι. Και πρέπει να κάνεις προεργασία και να δουλέψεις μόνο σε αυτούς τους 15 φακέλους που έχουν ενδιαφερθεί αυτοί 15 φορές και σου κάνουν τις προτάσεις. Mm. Τι θα κάθετε να παίρνει τηλέφωνο, έλα, και ως την Καβάλα πέρασε, θα μου στείλετε κάτι. Μα δεν το γνωρίζει όμως ότι πέρασε το Υπουργείο. Αυτό είναι δεν το παράξενο. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Αυτό είναι το παράξενο. Αυτό τέλος πάντων, αυτό ξεκίνησε, λέμε. Το γνώριζαν αυτοί που έπρεπε να το γνωρίζουν. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Να μείνουμε στην ουσία ότι δεν θα μας διαφημίσει κανείς και δεν θα μας μάθει κανείς. Είμαστε για ακόμα μια φορά έξω από τα δίκτυα, ναι, που θα μας φέρουν επισκέπτες και έσοδα. Αυτό. Η Καβάλα με ένα μνημείο UNESCO των Αρχαίων Φιλίππων που έχει παγκόσμια σημασία απαξιώνεται και ξεφτελίζεται με την υπογραφή του κυρίου Μουριάδη. Συντάσσουμε τέλος πλήρως με την επιστολή του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας και περιμένω από την Υπουργό Πολιτισμού να αφήσει τις δικαιολογίες και να εντάξει αμέσως τους Φιλίππους, το βαπτιστήριο της Λιδίας, την αρχαία Εγνατία Οδό και άλλα μνημεία του τόπου μας στα βήματα του Αποστόλου Παύλου και στην πολιτιστική Εγνατία. Όπως περιμένω ακόμη από την Υπουργό Πολιτισμού να απαντήσει στην παράταξή μας και για την υπόθεση του κυρίου Γκόνη, του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ, για την οποία κυρία Μεδόνη έχει πάθει επίσης αφωνία. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν ο κύριος Γκόνης είναι προσωπικός φίλος της κυρίας Μεδόνη. Με ενδιαφέρει η Υπουργός Πολιτισμού να προστατεύει το κύρος του Υπουργείου και τον ΔΠΘ και να απαντά στις καταγγελίες που δέχεται. Όσα δεν το κάνει, δείχνει ότι κρύβει την αλήθεια, όποια και να είναι αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, για να δούμε πώς θα προχωρήσει φυσικά και αυτή η κατάσταση. Να δούμε τι θα γίνει. Και επειδή τώρα το αναφέραμε και σε προηγούμενο μέρος που τους αποδεσμεύσουμε, έχω μπροστά τώρα την αφίσα, λίγο της σπουδαιοδρομίας που θα γίνει. Κύριε Παπαδόπουλε, από ό,τι φαίνεται, βαφτίσαμε ουσιαστικά το πάρκινγκ της Ροδόπης, πλέον και επίσημα δεν υπάρχει πάρκινγκ και έχει γίνει πλατεία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε με τη βοήθεια του Μάκη. Οι εκδηλώσεις πλέον θα γίνουν στην πλατεία Ροδόπη. Είναι επίσημη. Έχει γίνει πλατεία πλέον το συγκεκριμένο χώρο. Θα το δούμε τώρα ευθύς αμέσως στις οθόνες μας για να καταλάβουν λίγο και οι φίλοι τηλεθεατές σε τι αναφέρομαι. Δεν ξέρω αν είναι Μάκη λίγο πλήρη οθόνη. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε εδώ πέρα, κύριε Παπαδόπουλε, ποδηλατοδρομία 5 Ιουνίου, πλατεία Ροδόπη. Δεν έχω εικόνα, αλλά από την περιγραφή που μου κάνετε, το σχόλιο που έχω να πω είναι, και να κάνω είναι ότι έγινε πλατεία Ροδόπη μετά από τόσα χρόνια και είναι ντροπή για τον κύριο Μουριάδη τόσα χρόνια να κοροϊδεύει τους πολίτες, να τον έχει χώρο στάθμευσης, ένα χώρο πρασίνου και που είναι πλατεία. Και τόσα χρόνια ο κύριος Μουριάδης, ειδικά όταν ήταν αντιδήμαρχος μαζί με τον κύριο Σιμιτζή, 2011-2014, είχαν κάνει εκεί ένα έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης, τον κάναν χρήση χώρο στάθμευσης και δυστυχώς μετά από 20 χρόνια παραδέχεται και μετά από 2 χρόνια δήμαρχος, παραδέχεται μετά από την πίεση και μετά από τις καταγγελίες που έχει δεχτεί ο Δήμος Καβάλας και ντρέπομαι για αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο, παραδέχεται ότι μετά από τόσα χρόνια είναι πλατεία, είναι χώρος πρασίνου, είναι πλατεία που πρέπει να δοθεί στους καβαλιώτες για να κάνουν χρήση οι καβαλιώτες. Δυστυχώς. Πάντως εκεί θα γίνουν. Έχει 6 ώρα προετοιμασίας, λέει, και ενημέρωση. Για να δούμε. Ωραία. Δεν ενημερώνουμε και τον κόσμο. 20 χρόνια, 20 ναι. χρόνια, 20 ναι, ναι. χρόνια ήταν χώρος στάθμευσης. Σήμερα ξαφνικά έγινε πλατεία. Τώρα το ανακαλύψανε. Τι κρύβουν από τους καβαλιώτες. Τι γινόταν τόσα χρόνια. Τι παιχνίδια πεζότανε. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά που δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα. Να έχουμε σήμερα μέσα στο κέντρο της πόλης ένα χώρο στάθμευσης κλειστός που τελικά είναι πλατεία και δεν βγάζει κανένα χρήσιμο συμπέρασμα. Απλώς ακούμε τις κοροϊδίες και ψέματα από τον κύριο Μουριάδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάρα να είστε πολύ, καλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα, να είστε καλά.